Βούκαρε σε τέσσερα σπίτια μέσα σε λίγες ώρες και απέσπασε λία 23.000 ευρώ. Ο λόγος για έναν 30χρονο αλλοδαπό στην περιοχή του Μαρουλά Ρεθύμνου που έκλεψε χρήματα, κοσμήματα, ηλεκτρονικές συσκευές και διάφορα ακόμα αντικείμενα. Επιχειρηματίας κάτοικος του Μαρουλά, είχε πέσει και η ίδια θύμα επιτίδιων στο παρελθόν, με αποτέλεσμα να εγκαταστήσει συστήματα παρακολούθησης για να γλιτώσει από το μακρύ χέρι των κακοποιών. Αντιμετωπίζουμε προβλήματα εδώ πέρα, ναι. Εγώ είχα το περασμένο καλοκαίρι. Μπήκαν από την ταράτσα και μου πήραν χρήματα μέσα από το σπίτι. Δεν έδωσα συνέχεια, έβαλα κάμερες, αλλά δεν νομίζω ότι και αυτές με καλύπτουν. Υπάρχει θέμα ασφάλειας στο Μαρουλά, ναι. Η τοπική Ελλάς ειδοποιήθηκε από τους ιδιοκτήτες συγκροτήματος παραθεριστικών κατοικιών που έπεσαν θύμα των κλοπών αργά μετά τα μεσάνυχτα και ξεκίνησαν οι έρευνες για τον εντοπισμό του 30χρονου αλλοδαπού. Οι έρευνες στέφθηκαν με επιτυχία καθώς το επόμενο πρωί ο επίδοξος φερόμενος δράστης συνελήφθη ενώ βρέθηκαν και κατασχέθηκαν πολλά από τα κλοπημαία στην κατοχή του. Άκου να δεις, εμείς δεν πήραμε ήδη. Δεν πήραμε καθόλου. Ούτε, δηλαδή εγώ τώρα βγαίνω από το σπίτι μου γιατί πάω στη μαμά μου που είναι πολύ γριούλα. Δεν έμαθα πράγμα σήμερα. Δεν έχω πρόβλημα. Δεν, τίποτα δεν έχω δει. Και τι να μου κλέψουν, εγώ είμαι αλληλεγγύης. 200 ευρώ το μήνα, ούτε τσαμπικά, ούτε τίποτα. Οι ντόπιοι αναφέρουν ότι δεν συνηθίζονται αυτές οι πράξεις στο χωριό τους, ενώ τουρίστες που διαμένουν στην περιοχή επίσης δεν γνώριζαν κάτι, παρόλο που είχαν συμμετάσχει σε συζητήσεις για την ασφάλεια στην περιοχή. Μόλις είχαμε μια συζήτηση προχθές για την ασφάλεια και μου είπαν ότι όλοι γνωρίζονται μεταξύ τους και ποτέ δεν είχαν κάποιο πρόβλημα εδώ και 20 χρόνια. Αξίζει να σημειωθεί ότι σε έρευνα που έκαναν στο σπίτι του 30χρονου εντόπισαν ένα δενδρύλιο κάναβης ύψους 2 μέτρων, το οποίο εκρίζωσαν και κατέσχεσαν. Το προανακριτικό έργο διαχειρίζεται η Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Ρεθύμνου, ενώ ο συλληφθής θα οδηγηθεί στον εισαγγελέπλη μελιωδικών Ρεθύμνου. Παρόλο που ο Μαρουλάς ήταν κάποτε κάστρο, ιστορικά, υπάρχουν, δεν ξέρω πού έρχονται αυτά, αλλά σίγουρα υπάρχει θέμα.